Καλώς ήρθατε σε ένα νέο Creators of Vlog, όπου... Αναλαμβάνουν οι γυναίκες. Yes! Όπου θα αναλάβουμε να στήσουμε πλέον το μεγαλύτερο meetup που έχει γίνει. Που έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι Παρασκευή 2 και 3 ξεκινάει, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Και πάμε σήμερα να δούμε τι θα καταφέρουμε να κάνει οργάνωση στα χαρτιά. Τα έχουμε σχεδιάσει, τα έχουμε κάνει. Στο μυαλό μας τα έχουμε σχεδιάσει. Όχι, εγώ τα έχω σχεδιάσει. Υπάρχουν και χαρτιά, Κωνσταντίνα. Εγώ τα έχω. Ελπίζω όλα πάνε καλά. Δεν είπες ποιος είναι ο χώρος. Το Βελίδι στο Ιδριακό Κέντρο. Το οποίο θα το δείτε κι εσείς, γιατί όλο πέρα τα παίξω. Θα ψαρώσετε μόλις το δείτε. Αντώνη, θα σε φάσει. Για σεμινάριο, αλλά όχι για αυτό. Θα δείτε, εμείς το έχουμε όλο. Με παθό, μην το τρώτε. Οπότε, είναι η media planner στα παιδιά της διαφημιστικής, ειδικά το Αντρέας που μετρέξει και τα άλλα event στο Σάντα. Και πάμε όλοι παρέα να δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε. Έτοιμοι. Φύγαμε. Εγώ δεν έχω κάνει καφέ όμως, δηλαδή πώς θα ξεκινήσω καφεδάκι τώρα, δηλαδή. Εν τω μεταξύ είναι 1 Μαρτίου, είχα πάει τώρα 6-8 για γυάλισμα για να είναι στη σκηνή πάνω πανέμορφο και σήμερα βρέχει, οπότε θα έχουμε ξανά γυάλισμα πάνω στη σκηνή. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά τι να κάνεις. Λίνα θα έρθει να μας βοηθήσει σήμερα. Εγώ όχι, θα είμαι εδώ πέρα. Κάποιος πρέπει να κάτσει εδώ να εξυπηρετεί. Θα κρατάει την πύλη. Εγώ θα κάτσω. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει πράγματα για το event, τι θα πάρουμε μαζί μας, έτσι είναι, αυτά τα παίρνουμε, ναι. Οργάνωση. Ναι, αλλά Λίνα, θα είναι το πρώτο event που θα είσαι. Θα είμαι κι εγώ, ναι, επιτέλους. Σάββατο και Κυριακή. Εγώ όλο πίσω είμαι, ναι. Καλά, θα δει παιδιά και μετά δεν θα θέλει αυτό. Θα δεις τον πανικό. Δώσε. Διώξε, θα πάμε κομπινάιντρικ, έτσι καλός. Έτσι ξεκινάμε τη μέρα μας. Πρέπει, Άγγελε, έτοιμος για κουβάλι μας σήμερα. No, God! Θα τα καταφέρει η ομάδα, λες, Κρίστη. Τα έχουμε καταφέρει και από άλλες συνήθειες. Τώρα δεν τα καταφέρει και πιο μακριά. Εγώ είμαι μια τράπεζα εδώ. Ναι, αλλά δεν κανονίσαμε κλουβί για το γορίλα. Ένα ζωολογικό κήπο. Άγγελος σε δράση, κυρίες και κύριοι. Κουβαλάμε. Τι φορτώνεις? Σαντούλες. Για εσάς. Σιγά να πούμε. Για να δούμε. Ποιο να πάρω, πια. Αυτό. Αυτές εκεί, αυτές. Για να δούμε. Εμείς την παίρνουμε. Πουόόόο. Ωραίο ρούχο, Αντώνη. Τι νομίζεις, παίζουμε. Εσύ γιατί δεν φοράς το δικό σου? Είναι για πίσω. Και μια εβδομάδα. Εδώ και... Ωπα, έλα σκουάντ. Ωπα, ρε. Έχουμε διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι. Έλα, φίλε. Τι κάνεις αυτό? Δεν τρώσαμε και λίγο, ρε. Πάμε το δεις, ρε. Τι περνάμε εδώ κάθε μέρα. Κέντρο, λαμβάνεις. Λαμβάνω όλα καθαρά στην είσοδο, έξοδο, βέλ. Με όχι, Μαρχιορίνο, κατευθυνόμαστε τώρα στο Βελίδιο. Λαμβάνω και έξω 8 και έρχομαι σιγά σιγά. Ελήφθη, κέντρο. Θέλω κι εγώ ένα, με όχι, με του σόν, κατευθυνόμαστε. Ήρθαμε τώρα να δούμε τον star του show, το RX8. Καλά πλάκα κάνουμε, τόσο creator που έχουμε προφανώς δεν είναι ο star του show, αλλά είναι ο star της καρδιάς μου. Είναι τέλειο, γυαλίζει και όπως είπα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τη βροχή. Αλλά το επιμελήθηκαν τα παιδιά από Rev1 και είναι πραγματικά όνειρο. Και μέσα, αλλά και έξω. Το επόμενο ερώτημα είναι να δούμε πώς θα καταφέρει το RX8 αλλά και το Supra του Κανιόγλου να ανέβουν πάνω στη σκηνή. Έρχεται ο Ρίκος εδώ να μας σώσει. Τι έχουμε? Σε έχω ετοιμάσει τα ματζούνια. Και το μαγικό φίλτρο. Έτσι ακριβώς. Όταν φτάσεις θα κάνεις ένα στεγνό πλήσιμο. Ωραία. Okay. Ναι. Άντε, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού είσαι, Παναγιώτη, τι κάνεις? Καλά, εδώ εσύ. Απίστευτο τι θα κάνουμε, παιδιά. Από πίσω πόρτα θα ανέβει το RX8. Παιδιά, μπήκε. Πάνω, δεν το πιστεύω, ρε. Είναι πάνω στη σκηνή. Απίστευτο. Ωρε, φίλε. Παιδες, όπως είπα, είναι τεράστιο. Είχαμε έρθει και το είχαμε δει στην αρχή, όταν είχε περίπτερα και αυτά και φαίνονταν πιο μικρό. Και τώρα που είμαστε εδώ, ανυπομονώ για την αυριανή μέρα, όπου θα γεμίσει. Θα γίνει χαμός και ανυπομονούμε όλοι. Νίκος TRH, εντάξει. Ο πιο μεγάλος τρελός ήρθε από Ηράκλειο Κρήτης. Γι' αυτό είναι εδώ τη μέρα. Πραγματικά,
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι λατρεύεις τα αυτοκίνητα, αλλά και το team. Εννοείται, χάνουν drift αυτή τη στιγμή για να είμαι εδώ. Μόνο αυτό σου λέω. Χάνουν τα drift. Αλλά θα πάμε μετά, δεν είναι στο κλείσιμο. Όχι, δεν παράπονο. Είδε Άρεξ 8 σκηνή, είναι ιστορική στιγμή. Κατευθείαν, εδώ. Έσκασε Άρεξ 8. Δεν το πιστεύω. Πάμε να το φέρουμε εκεί. Με τον γκρι από πίσω, ωρε φίλε. Τι κάνουνε εδώ τα παιδιά, τι κάνουνε. Δες εδώ με αυτό το μετρό, τι νομίζεις, το 68 έχει δύναμη, δες εδώ. Είστε. Κάνεις το βίντεο. Το team εδώ ξεκίνησε να στείνει ουρές. Ουρές τεράστιες. Εννοείται σαν παιδιά που είμαστε, έχουμε στήσει και μηχανήματα για μπουνιά, κλωτσιά και τέτοια, για διασκέδαση και όλα αυτά. Είναι πολύ καλή φάση. Και τώρα πρέπει να στήσουμε booth, creator shop και όλα τα άλλα. Έχουμε πάθει πλάκα, παιδιά, με το πόσο μεγάλο είναι. Σκεφτόμαστε αν γίνεται μπορούμε να φέρουμε και άλλο αυτοκίνητο και πώς θα στήσουμε τα stage, γιατί αλλιώς θα είχαμε στο χαρτί και αλλιώς είναι εδώ. Είναι, δεν μπορώ να φανταστείτε, είναι το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο της Ελλάδος. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Τελικά θα κάνουμε την τρέλα, θα φέρουμε και δεύτερο, σύνολο 3 αυτοκίνητα στη σκηνή. Και αυτό που έχω εδώ είναι το πανέμορφο και αγαπημένο μου MX5. Έπρεπε να στη φέρω εσύ το δικασάγγελε. Ποιο, το MX5? Ναι. Θες? Αφού δεν χωράς ρε μπρο. Ποιος χωράει ρε. Μια χαρά, απλά το τιμόνι μου εδώ. Υπάρχει κλιπ, υπάρχει κλιπ. Έτοιμο εδώ και το μωράκι. Σαν να το ήξερα πάντως, διότι έχω κάνει όλες τις τροποποιήσεις που ήθελα, οπότε είναι πραγματικά έτοιμο για έκθεση. Και είναι εκεί πεντακάθαρο. Και ήρθα ξαφνικά εδώ και τι να δω. Ήρθε, είναι ο οδηγός. Είμαστε μέσα. Για πες Νίκ, πώς τα βλέπεις σε MX5? Πάλι MX5 έφυγα για να γλιτώσω. Και ήρθα εδώ και βλέπω Facebook τώρα καινούργια έξοδα. Δεν λένε σε. Άσε. Και αεροτομούλα όλα τα λεφτά. Είναι τόσο. Θα γίνει σωστή παραλαβή τώρα. Φίλε, δεν σε Να πάρουμε ένα τέτοιο στο creator. Πού να το βάλουμε, ρε φίλε. Δεν θα μπορώ. Ανεβαίνουμε πάνω. Θα βάλουμε και γραφείο πάνω. Να είναι έτοιμο. Εγώ να το περάσω το τσάπ. Όλα δικά μα, πάμε. Έτσι, έτσι, καλώ. Έλα το τι να ξεφορτώνει, είπαμε. Δεν τα χαλαστάκια μου τώρα. Όχι τα νύχια, Κρίστη, όχι τα νύχια. Ζώμα, θα σπάρει και την κάμερα, λίγο δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε στήσει και special booth Creator Shop X Κοσέλη, όπου όποιος θα έρχεται, βλέπετε, μπαίνει με τεχνολογία, τέλος πάντων, virtual reality, για να δοκιμάσετε τα γυαλιά τα οποία έχουμε στο Creator Shop. Yeah. Τις πάνε. Μοντέλο. Μοντελάκι. Τώρα μάλιστα ρε φίλε. Τι έγινε. Τώρα μάλιστα. Τι άλλο κάνω. Τίποτα. Τώρα καταπιώ. Τώρα εδώ. Δεις τι πως πάει αυτό. Εδώ. Τι να οδηγείς. Γιατί έχουμε περιμένουμε αυτούς. Πάμε ψηλή. Έλα το team. Ήρθε τώρα και η ομάδα από το KidSafe Lives όπου θα κάνουν μάθημα δωρεάν εδώ στον κόσμο για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και θα κάνουμε και στο τέλος και ένα happening στη σκηνή διαγωνισμό. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Με προπλάσματα και VR. Όπα, ξεκίνησαν οι αφήξεις. Με κάμερα, χαίρετε, χαίρετε. Πάντα. Τι κάνω, Winch, έτοιμος. Πάντα, πλέον βετεράνοι εδώ πέρα, εντάξει. Ήρθε στην προετοιμασία όμως, δεν τα χάνεις αυτά. Εννοείται πάντα, σωστά. Τι έκανε, έτσι γίνεται. Τώρα, να δείτε την προετοιμασία, έρθε. Να βοηθήσεις. Αλεκούν. Καλημέρα. Καλησπέρα, λέμε. Καλησπέρα, ισχύει. Εμείς είμαστε από το πρωί εδώ. Okay. Πώς το βλέπεις το χώρο? Ωραία, έχει πολύ χώρο ο χώρος. Έχει πάρα πολύ χώρο ο χώρος. Μακάρι όλα να πάνε καλά, θα να περάσουμε καλά. Λάτε σας δείξω και την άλλη αίθουσα. Εδώ τα σκοτεινά είναι τα backstage, εδώ κινούμαστε εμείς. Στις σκιές, στα σκοτάδια. Εδώ θα είναι η VIP αίθουσα, αίθουσα Ολυμπιάς, όπου θα κάνουμε τα... Τα VIP. Ταξίδι ολόκληρο να κάνει. Πολύ δυνατό. Όπα. Όπω θα είναι πολύ δυνατό. Όσοι έχουν πάρει τα Excel Pass κερδίζουν εδώ μια ώρα. Στο happening, προφανώς για βλέπετε αυτό το βίντεο έχει ήδη γίνει το event, αλλά σε επόμενο θα ξέρετε πως όταν βγαίνει αυτό εδώ δεν πρέπει να το χάσετε. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων ήταν. Και για πρώτη φορά θα έχουμε και τόσο καθίσματα. Ξέρετε για αυτούς τους γονείς που φέρουν τα παιδιά και θέλουν να ξεκουραστούν και να μην περιμένουν για πάντα στις ουρές. Έφτασε και ο θρύλος ο άλλος. Φέρ' το μέσα. Καλώς τον. Για μέρα να το φέρουμε και να βρέξει 5 μήνες ρε φίλε. Και να
ADM θρύλος. Πώς το βλέπετε το χώρο, κύριε Κανιόγλου, είστε έτοιμοι για αύριο? Ναι, έτοιμος θα βγάλω... Λόγο, ομιλία. Από εδώ δες μας από Έλα, και σετάρουμε και projector εκεί, όσο ο κόσμος περιμένει να μπορεί να παρακολουθεί βίντεο από τους creators. Ανυπομονώ για την αυριανή μέρα. Τώρα έτοιμο. Τελευταίες λεπτομέρειες, τα κυκλειδώματα εδώ στη σκηνή, ώστε να μην ανεβαίνει ο κόσμος, να μην έχουμε και ατυχήματα. Και σιγά σιγά τα παιδιά τοποθετούν τα ηχεία, φωτιστικά και όλα αυτά. Έτοιμη εδώ προβολής. Ναι, ναι, βάλει το ρομποτικό. Αυτά είναι τα ρομποτικά. Ατμόσφαιρα θα έχουμε επί δύο κιόλας. Τρομερό. Και κάπως με αυτό εδώ το θέαμα, η μέρα της προετοιμασίας τελείωσε. Τώρα πάμε με όλο το team να φάμε φαγητό. Για κλείσιμο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι και να τσεκάρετε το creatorshop.gr για να πάρετε τα merch μας, αλλά και να δείτε για επερχόμενα event στη δικιά σας περιοχή. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.